Το bridge είναι ομαδικό πνευματικό παιχνίδι που παίζεται με τράπουλα 52 φύλων. Εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν bridge παγκοσμίως, τουρνουά σε κλαμπ αλλά και διαδικτυακά, καθώς και ελεύθερη παρτίδα με φίλους στο σπίτι, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια με τράπουλα στον κόσμο, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων. Στη Δράμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2021 τουρνουά bridge Grand Prix με πρωτοβουλία του αγωνιστικού ομίλου Δράμας Αστέρας Δράμας. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Bridge, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Δράμα για να τιμήσουν την επέτειο απελευθέρωση της πόλης, είναι αδύνατο να μην έρθει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Bridge να τιμήσει τα ελευθέρια. Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται μετά από 1,5 χρόνο που μας είχαν κλεισμένους και δεν παίζαμε bridge. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους που ο Αστέρας ήταν ο όμιλος που διοργανώνει αυτή την πρώτη εκδήλωση. Το bridge είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πνευματικό, είναι γνωστό τον τελευταίο καιρό, εξαπλώνεται ιδιαίτερα και δεν μας ήταν εμπόδιο το ότι δεν βγαίναμε έξω, γιατί δουλέψαμε διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος έπαιζε bridge από τους υπολογιστές του. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί σε φυσικό χώρο είναι ακόμα καλύτερα για μας. Οι συμμετοχές είναι αρκετές, θα μπορούσαν βέβαια να είναι περισσότερες, αλλά ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε φυσικούς χώρους. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι ξαναγυρίσαμε με παρέες, με εκδρομές και περιμένουμε να γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα για να διοργανώσουμε ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Θα αρχίσει και η Ομοσπονδία την εκστρατεία διάδοσης του αθλήματος και ευελπιστούμε ότι όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα γίνονται ακόμα καλύτερα. Σαν Ομοσπονδία θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του Αστέρα και για την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτόν τον αγώνα, αλλά και σαν άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη θέλω να τους ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη φιλοξενία που επιφύλαξαν και σε εμάς και σε όλους τους άλλους επισκέπτες της πόλης. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε και ελπίζουμε να συμβάλλετε να το μάθει ο κόσμος στο bridge. Είναι η πρώτη εκδήλωση μετά την πανδημία του COVID για το σύλλογό μας, τον Αστέρα Δράμας, στο άθλημα του bridge. Το τουρνουά είναι Grand Prix και έχει έρθει κόσμος από διάφορες πόλεις. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Bridge, τον κύριο Αθανασιάδη. Έχει έρθει κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα και τις Σέρες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καλύπτεται την εκδήλωσή μας και θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο της Δράμας να γνωρίσει το bridge. Είναι ένα πνευματικό άθλημα και ένα άθλημα συνεργασίας. Όπως βλέπετε και πίσω μου, έχει ξεκινήσει η μερίδα. Είμαστε εδώ από την Παρασκευή. Παίξαμε την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο βράδυ, και σήμερα μέχρι το μεσημέρι τελειώνουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια που έκανε ο Σύλλογος προς τιμή των Ελευθερίων. Μας τίμησαν οι όμοροι νομοί της Δράμας, Ξάνθης, των Σερών και της Θεσσαλονίκης. Μας τίμησε η παρουσία του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Bridge, του κ. Αθανασιάδη. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που μετά από πάρα πολύ καιρό μαζευτήκαμε και ασχολούμαι με αυτό το πνευματικό παιχνίδι. Και προτρέπω όσοι με ακούν και με βλέπουν, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν και η εκπαίδευση τον Οκτώβριο. Να έρθουν να μας συναντήσουν, να μας ακούσουν και ευελπιστώ ότι θα αποκτήσουμε και άλλους φίλους. Ήδη από πέρσι ο Δήμος Δράμας μας παραχώρησε μία αίθουσα στο γήπεδο Καραχτίδη, η πρώην αίθουσα τοξοβολίας, όπου εκεί παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και εκεί θα γίνουν και τα μαθήματα. Επίσης, να ευχαριστήσω και το Πάρκο Κομινών που μας διέθεσε αυτόν τον χώρο, όπως μας διαθέτει και τον χώρο λόγω της πανδημίας και είναι ανοιχτός, και έτσι μπορούμε να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ασκούμε και να εξασκούμε το μυαλό μας.